Πάντω για περάστε. Έλα τώρα. Παιδιά, έχει ομορφαίνει πολύ. Κάνει γνωματικό. Λοιπόν, Δημήτρης Γιαννέτος και Μαρία Μενούνο στο κόκκινο χαλί. Από το Facebook, βλέπω, πήρατε το από το Facebook, στο after party και στα Golden Globes, βέβαια, βρέθηκαν εκεί. Την είχε χτενίσει με ένα υπέροχο, νομίζω, Φέη, το είχαμε δείξει και εμείς, έτσι δεν είναι, με τις ανάποδες κοτσίδες πίσω. Α, ναι! Ναι, νάτες. Νάτες, παιδιά, γιατί θα είχαμε κάνει μια δείξη εδώ. Έχει κάνει πλαστική ο Γιαννέτος. Έχει κάνει. Έχει κάνει πλαστική ο Γιαννέτος. Τι εννοεί. Παιδί μου είναι άλλος. Όχι, βρε, απλά κάνει και ρουφάει. Κάνει αυτό, κάνει αυτό. Α, ρουφάει. Κάνει λίγο το μάγουλο. Όμορφη πολύ, είναι πάρα πολύ όμορφη. Είναι πολύ κλάση. Είναι πάρα πολύ όμορφη. Νομίζω μπορώ ότι από χιλιόμετρα και ανάμεσα σε ένα εκατομμύριο μακιγιάς να ξεχωρίσω το μακιγιάς και τα μαλλιά του. Από τι? Έχει έναν τρόπο διαφορετικό. Από τις λάμψεις του, τα μαλλιά που τα κάνει λίγο ατιμέλυτα. Μπράβο του, πάντως προχώρησε αυτός. Συγγνώμη, πήγε και αυτός. Ήταν ναι, δεν είδες φωτογραφία. Κάθε μου δεν είδες φωτογραφία. Περίσαμε λίγο παιδί, έχουμε και Όσκαρ που είπε. Για τον Τζόνι Ντεπ. Για τον Τζόνι Ντεπ. Μοιάζει με τον Τζόνι Ντεπ, όντως. Έβαλε Ζιβάγκο όμως. Εγώ παιδιά νόμιζα ότι είναι ο Τζόνι Ντεπ στην αρχή, αλλά έτσι είναι ο Δημήτρης Γιαννέτος. Τζόνι Ντεπ σε πιο νέο, μην πω και πιο όμορφο κιόλας. Έχει ομορφύνει πολύ ο Δημήτρης, περνάει καλά. Για κάτι έχει κάνει. Δεν κάνει κάτι. Πρεμανία, τι έχουμε πάθει. Θα σου πω τι κάνω. Θα σου πω μετά. Όχι, θα το πω. Αν θες να βγεις ωραία selfie, ωραία. Ρούφιξε λίγο τα μάγουλά σου. Όχι έτσι. Κάνε λίγο πως τα δαγκώνεις. Αυτό, άνοιξε λίγο. Τι να κάνει το μασχάρι μου. Είσαι τραγικός. Παιδιά δεν το πάω να κάνω, παιδιά. Εγώ τι να άλλο. Δεν το κάνει τραγικά. Τώρα θα έλεγα ποιος είσαι, αλλά τραγικός. Όχι, δεν το κάνει. Προχωράμε. Λοιπόν, προχωράμε για να σας πω για μία κυρία. Όχι έτσι.